Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα Ματιές στα Σπορ, blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. Ματιές στα Σπορ, blogspot.gr. Καλησπέρα σας, Δευτέρα βράδυ, Ματιές στα Σπορ, πάλι μαζί, περίπου μία και μισή ώρα μαζί. Πρωτάθλημα, τοπικά πρωταθλήματα μάλλον δεν υπήρξαν και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο να ξεκινήσει επιτέλους το πρωτάθλημα, μας έχει λείψει. Είχαμε μόνο τρίτη εθνική κατηγορία, θα δούμε κάποιες φάσεις, θα δούμε τι έγινε με τις δυτικομακεδονικές ομάδες, μια Κυριακή που δεν ήταν και η καλύτερη. Να θυμηθούμε λίγο τους χορηγούς: φρέσκο γάλα, τριαντάφυλλος, κακάο, πλήρες, ελαφρύ στραγγιστό γιαούρτι, γάλα ημέρας, τριαντάφυλλος, χτίζει γερούς αθλητές. Επίσης, άρωμα Μιλάνου από την Μπενέτο Μαρέτη στο κατάστημα Καζαντζίδης Νικολάου Πλακοπίτη 2 στην Κοζάνη. Ανδρικά ρούχα υψηλής ποιότητας με ιταλική φινέτσα για καλό ανδρικό ντύσιμο. Κοστούμια, πουκάμισα, παντελόνια, σακάκια, μπουφάν, παλτό. Πριν περάσουμε στην Τρίτη Εθνική να δούμε τι έγινε, να πούμε δύο μικρές ειδήσεις. Ο Θανάσης ο Καλόγυρος από την Ακαδημία του Ατρομή του Πτολεμαΐδας, το 2005 γεννημένος, πήρε μεταγραφή στον Αστέρα Τρίπολης. Υπάρχει μια συνεργασία του Ατρόμη του Πτολεμαΐδας με την ομάδα της Τρυπόλεως. Μεγάλη επιτυχία για τον νεαρό αριστερό μπακ, να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Ανοίγει η πόρτα του Αστέρα για να δεχθεί τους νεαρούς αθλητές, τους ταλαντούχους αθλητές, με τη συνεργασία που έχει με τον Ατρόμη του Πτολεμαΐδας. Επίσης, να πούμε, την Παρασκευή έφυγε ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος. Όλος ο κόσμος είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον Γιώργο τον Κυρκασόπουλο, για τον παππού της ΑΕΠ. Παρασκευή βράδυ, μετά την προπόνηση, άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο που αγαπούσε, που αλλού, στο γήπεδο. Εμείς να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του παππού, καθώς και στην ΑΕΠ. Αυτά με τις μικρές ειδήσεις. Πάμε να δούμε τι έγινε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Παγωμένη Κυριακή για τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας, αφού η 16η αγωνιστική ήταν ό,τι χειρότερο για τις 5 ομάδες μας που γνώρισαν ισάριθμες ήττες. Στον δεύτερο όμιλο, βαριά ήταν μέσα στον Μακεδονικό, γνώρισε ο Μιλιτέας με σκορ 5-1. Τα γκολ για το Μακεδονικό πέτυχαν στο 12ο λεπτό ο Γαρίφαλος, στο 39 ο Καμπεράι, στο 62 ο Καρλόπουλος με πέναλτι, στο 75 Καπαγιαννίδης και στο 89 ο Τράικος. Το γκολ της τιμής για το Μιλιτέα πέτυχε ο Ιορδάνης Ρωμαίος στο 56. Ήταν εντός έδρας και για την έτερη ομάδα της Φλόρινας. Ο Ερμής Αμιντέου ιτήθηκε 1-2 από τον Ολυμπιακό Κιμήνων. Δύο γκολ για τους νικητές σημείωσε ο Ρακαβίνας, ενώ για τον Ερμή το γκολ πέτυχε ο Ηλιάδης. Μετά και την 16η αγωνιστική, η υπόθεση σωτηρίας για τις δύο δυτικομακεδονικές ομάδες του δεύτερου ομίλου απομακρύνεται πάρα πολύ. Στον τρίτο όμιλο, ο Μακεδονικός Φούφα δεν τα κατάφερε μέσα στο Θεσποτό και γνώρισε την ήττα με 1-0. Οι Πτολεμαϊδιώτες δέχτηκαν γκολ στο 38 από τον Γόγο, πέφτοντας έτσι από την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο Μακεδονικός Φούφα έχει πολλά παράπονα με τις αποφάσεις της διαιτησίας, με αποκορύφωμα εκείνη του 30ου λεπτού, όταν ο Μαυρωματίδης απέφυγε και τον τερματοφύλακα έξω από τη μεγάλη περιοχή, ήταν σε προφανή θέση για γκολ, ανετράπη και αντί για κόκκινη κάρτα, ο τερματοφύλακας του Θεσποτού αντίκρισε την κίτρινη. Ο Ναυπακτιακός πήρε το σημαντικό διπλό μέσα στην Καστοριά, αφού κατάφερε να λυγίσει την στεναρή αντίσταση της Καλλιθέας με σκορ 0-1 και πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο Νικολακόπουλος στο 31ο λεπτό.
ήττα με 2-0 γνώρισε και ο Μακεδονικός Ισιάτσινας μέσα στον χρόνο αργυράδων. Ο Μακεδονικός εξακολουθεί να είναι σε δινή βαθμολογική θέση και πλέον οι πιθανότητες για παραμονή στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι πάρα πολύ λίγες. Τα δύο γρήγορα γκολ για τους νικητές πέτυχαν στο 36 Χαρτσιάς και στο 38 Ντερτιρίς. Τα γρεβενά αεράτα είχαν το προγραμματισμένο του στρεπό. Να δούμε τα αποτελέσματα πρώτα στον δεύτερο όμιλο, 16η αγωνιστική, Άλμα Πασαριδέας, ΠΑΟ Κουφαλίων 3-1, Απέλλαγκαδά, Άρης Παλαιοχωρίου 2-4, Τρίγλια, Βέρεια 1-3, Ερμής Αμιντέου, Ολυμπιακός Κιμήνων 1-2, Μακεδονικός, Μελιτέας Μελίτης 5-1, Νίκη Αγκαθιάς, Αγροτικός Αστέρας 1-0, Γιαννιτσά, Εδεσαϊκός 1-4. Στη βαθμολογία, Άρης Παλαιοχωρίου 35 βαθμούς, 33 βαθμούς η Βέρεια, Νίκη Αγκαθιάς 32, Τρίγλια 28, Εδεσαϊκός 27, στους 25 ο Αρμαπός Αριδέας, Αγροτικός Αστέρας και Μακεδονικός 24, 18 βαθμούς στα Γιαννιτσά, Λαγκαδάς, ΠΑΟ Κουφαλίων, Ολυμπιακός Κιμήνων 13 βαθμούς, Ερμής Αμιντέου 6 και Μελιτεύς Μελίτης 5 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, 17η, ΠΑΟ Κουφαλίων Άρης Παλαιοχωρίου, Βέρεια Αλμοπός Αριδέας, Ολυμπιακός Κιμήνων Απέλλαγκαδά, Μελιτέας Μελίτης Τρίγλια, Ερμής Αμιντέου Αγροτικός Αστέρας, Εδεσαϊκός Μακεδονικός, Γιαννιτσά Νίκη Αγκαθιάς. Στον τρίτο όμιλο, Θεσπρωτός Μακεδονικός Φουφά 1-0, Τηλικράτης Λευκάδας Αχαίρων Καναλακίων 2-0, Κρόνος Αργυράδων Μακεδονικός Σιάτιστας 2-0, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας Ναυπακτιακός 0-1, Θρίαμβος Σερβιανών Σούλη Παραμυθιάς 0-0, Λευκίνη ΑΟ Φλωριάδας 3-0, Άνεφ Αγώνα. Ρεπό τα γρεβενά αεράτα. Στη βαθμολογία πέρασε πρώτος ο Ναυπακτιακός Αστέρας με 29 βαθμούς, Μακεδονικός Φούφα και Κρόνος Αργυράδων στη δεύτερη θέση με 27 βαθμούς. Από 26 Αχαίρων Καναλακίου, Θεσπρωτός και Σούλη Παραμυθιάς, η Λευκίνη στους 25, Τηλικράτης Λευκάδας 24, από 17 Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας και Θρίαμβος Σερβιανών, 8 βαθμούς Μακεδονικός Σιάτιστας, 2 τα γρεβενά αεράτα και η Φλωριάδα που αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική, Μακεδονικός Φούφα ΑΟ Φλωριάδας, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, Αχαίρων Καναλακίου Θεσπρωτός, γρεβενά αεράτα Λευκίνη, Μακεδονικός Σιάτιστας Τηλικράτης Λευκάδας, Σούλη Παραμυθιάς, Κρόνος Αργυράδων, Θρίαμβος Σερβιανών, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας, Ρεπό, ο Ναυπακτιακός. Την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου, θα διεξαχθούν τα αναβληθέντα παιχνίδια της 14ης και 15ης αγωνιστικής. Στον δεύτερο όμιλο, Ερμής Αμιντέου Λαγκαδάς και Μελιτέας Μελίτης Γιαννιτσά. Ενώ στον τρίτο όμιλο, Μακεδονικός Φούφα ΑΕΛ Λευκίνης, Ρεβενά Αεράτα, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας, Μακεδονικός Σιάτιστας, Θρίαμβος Σερβιανών. Αυτά με τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο προπονητής του Μακεδονικού Φούφα, ο Γιάννης Σαμαράς. Ήρθαμε σήμερα να παίξουμε ένα κομβικό παιχνίδι με το Θεσπρωτό. Ξέραμε ότι αν παίρναμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μας. Όμως βρήκαμε απέναντι μας ένα Θεσπρωτό πολύ παθιασμένο, έπαιξε πολύ δυναμικά, πήρε όλες τις δεύτερες τρίτες μπάλες στο δικό μας τρίτο και μοιραία ήρθε η ήττα. Θεωρώ ότι οι γηπαιδικές συνθήκες δεν ευνοήσαν την ομάδα μας να μπορέσει να παίξει και να παράξει φάσεις εκτέλεσης και ο Θεσπρωτός ήταν καλύτερος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, παίρνοντας κατά κράτος όλες τις μονομαχίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω να πω καλή συνέχεια στο Θεσπρωτό. Θέλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια που κάνανε και η ευθύνη την αναλαμβάνω εγώ πλήρως για το άτυχο αυτό αποτέλεσμα. Αυτά με την τρίτη εθνική κατηγορία. Στο στούντιο καλεσμένος σήμερα ο προπονητής του Μακεδονικού, ο Τάκης Καραθανάσης. Καλησπέρα Τάκη. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή, θα τα πούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Νομίζω, καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, με υγεία σε όλους. Πολύ δύναμη να περάσουμε όλοι κάποιες δύσκολες στιγμές που υπάρχουν γενικά σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξοι γενικά όλοι μας. Πέμπτη χρονιά στον Μακεδονικό Κοζάνης. Θέλω να πεις, αν σου βάλω να, ποια ήταν η καλύτερη και η πιο άσχημη αγωνιστική χρονιά για σένα.
Γενικά αισθάνομαι πολύ όμορφα στο Μακεδονικό. Το σίγουρο ότι για να βρίσκεσαι κάπου 5 χρόνια σημαίνει ότι έχεις βρει ανθρώπους που ταιριάζει η φιλοσοφία σου. Πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά από όλους μας, γενικά και από τη διοίκηση και από τον προπονητή. Το θέμα είναι ότι σίγουρα η πιο δύσκολη στιγμή, και εσύ προσωπικά το γνωρίζεις καλύτερα από όλους, ήταν οι πρώτες στιγμές στο Μακεδονικό την πρώτη χρονιά. Όταν έφτασα στο σημείο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να θέσω την παραίτησή μου. Γιατί σε κάποια δύσκολα αποτελέσματα, θυμόμαστε όλοι ότι ξεκινήσαμε πολύ άσχημα με τα 4 αρνητικά αποτελέσματα. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί ακριβώς φαίνεται η δύναμη μιας ομάδος. Η δική σου συμπεριφορά και κάποιων άλλων ανθρώπων που ήταν στην ομάδα μου έδωσε τη δύναμη και τη συνέχεια για να φτάσω σε αυτό το σημείο, να είμαι 5 χρόνια στο Μακεδονικό. Πιστεύω ότι γενικά όλες οι ομάδες θα πρέπει να δείχνουν υπομονή και στους προπονητές, ακόμα και στους ποδοσφαιριστές. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη συγκυρία γενικά σε όλες τις ομάδες. Το ότι περνάει ο κόσμος έξω σίγουρα επηρεάζει και τις ομάδες αγωνιστικά. Οι δυσκολίες που υπάρχουν στη χώρα μας είναι σίγουρο ότι επηρεάζουν και τον αθλητισμό σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Εγώ πιστεύω γενικά ότι μετά από αυτήν τη δύσκολη στιγμή κάθε χρονιά ήταν και καλή. Ήταν όμορφη. Ο πρώτος γύρος τελείωσε. Ξεκινήσαμε και μάλλον και μία αγωνιστική από τον δεύτερο γύρο. Άμα σου ζητούσα να μου πεις για την πορεία του Μακεδονικού, για σένα ήταν αναμενόμενη, μπορούσε να ήταν καλύτερη. Πήγε έτσι όπως τα περίμενες? Εμείς κάθε χρόνο δημιουργούμε μια καινούργια ομάδα. Αυτός είναι ο σκοπός του Μακεδονικού, αυτή είναι η φιλοσοφία της ομάδος. Όποιο νέο παιδί αξίζει να φύγει, να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα, εμείς δεν στεκόμαστε εμπόδιο, ούτε εσείς σαν διοίκηση, ούτε σαν προπονητής εγώ. Και αυτό είναι η χαρά μας, αυτό είναι ο σκοπός μας. Βλέπουμε ότι όλα τα χρόνια, και ειδικά το ευχάριστο είναι ότι τροφοδοτήσαμε και μία ομάδα της πόλης μας με πολλούς παίκτες, αλλά και σε άλλες κατηγορίες μεγαλύτερες. Πιστεύω ότι ο σκοπός δεν πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη φιλοσοφία. Είναι ευχάριστο, είμαστε ακαδημία, σίγουρα είναι δύσκολα, στην ομάδα υπάρχει το δύσκολο, το πιο δύσκολο από όλα, είναι ότι οι ηλικίες είναι στο στάδιο της φοίτησης. Όταν φτάνουν δηλαδή σε μια ηλικία που εμείς έχουμε από τα 15, 16, 17, στα 17, 18 φεύγουν για σπουδές. Η ομάδα αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Δηλαδή φεύγουν 3-4 παίκτες μαζί. Εμείς έχουμε όμως τη δυνατότητα, και αυτό είναι το ευχάριστο, τους αναπληρώνουμε, και αυτό γίνεται αυτά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό νομίζω ότι είναι το υπέρ και αξίζει συγχαρητήρια σε όλους. Όπως έγινε και τώρα το χειμώνα, έτσι. Και το χειμώνα, μπράβο. Ναι. Είναι μια κατάσταση η οποία εμάς δεν μας ενοχλεί, δεν μας πειράζει και μας δίνει χαρά για να συνεχίσουμε το έργο αυτό που προσφέρουμε. Ανεβαίνουν δηλαδή ανεβαίνουν τώρα 3 παίκτες από την Κοζάνη 2004, στην οποία γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι βέβαια στην ΓΑΜΑ Ερασιτεχνική, αυτό είναι ένα μειονέκτημα θα μπορούσα να πω, ίσως θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Β' αεραστεχνική κατηγορία. Όμως εμείς επιλέξαμε 3 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σίγουρο ότι θα πάρουν πολλά παιχνίδια και εξαρτάται από αυτούς αν θα μπορέσουν να δείξουν αυτό που δείξαν και στην Κοζάνη 2004, θα το δείξουν και στο Μακεδονικό. Εμείς έχουμε μπορούμε, δηλαδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πάντες. Το πρωτάθλημα σταμάτησε, αν δεν κάνω λάθος, μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Ναι. 17-18 του μήνα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχουμε μεγάλο χρόνο. Δηλαδή, περίπου ένας μήνας και κάτι αποχή αγωνιστική. Πώς, αυτό είπαμε και με τον κύριο Παρασκευάτη προηγούμενη αγωνιστική. Πώς αντιμετωπίζεις μια τέτοια μεγάλη αποχή και τι δυσκολίες αντιμετωπίζεις και να τις φέρεις και εις πέρας, γιατί τα γήπεδα... Δυστυχώς, εμείς είχαμε μεγάλο πρόβλημα με το γηπεδικό. Τα γήπεδα όλα ήταν σε άθλια κατάσταση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση. Βέβαια, ευτυχώς μπορώ να πω ότι την τελευταία εβδομάδα καταφέραμε και καλύψαμε με κάποιο τρόπο
αυτή τη μεγάλη εποχή, γιατί κάποια στιγμή είχαμε τουλάχιστον 10 μέρες να κάνουμε προπόνηση. Και λόγω του ότι δεν υπάρχουν κλειστά με ώρες που θα μπορούσαν να κάνουν όλες οι ομάδες. Αλλά και πάλι αυτή η προπόνηση που γίνεται στα κλειστά γυμναστήρια σίγουρα δεν είναι και ιδανική για τους παίκτες του ποδοσφαίρου ή για παίκτες που για αυτή τη κατηγορία. Συντηρείς κάπως την ομάδα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες. Οπότε εκεί κάπου λίγο ισορροπούνται τα πράγματα, γιατί υπάρχει, το πρόβλημα υπάρχει για όλους. Δεν είναι για τη δική σου ομάδα μόνο. Γενικά εντάξει, εμείς επειδή η πορεία μας, επειδή είπαμε και για την πορεία, θα μπορούσε να ήταν καλύτερη πορεία. Εγώ είμαι ευχαριστημένος βέβαια και πιστεύω και η διοίκηση. Είμαι ευχαριστημένος από την, γενικά από την βαθμολογική συγκομιδή. Προσωπικά θα ήθελα σε ακόμα 3 παιχνίδια που οι περισσότεροι ξέρουν, θα ήθελα 9 πόντους, ενώ έχουμε 0. Δηλαδή, βάζοντας τους πόντους που έχουμε ήδη, 23 στην 9, θα φτάναμε σε μια πολύ καλή κατάσταση και αυτό θα βοηθούσε ακόμα περισσότερο τους νέους παίκτες που ανεβάζουμε από την μικρότερη ομάδα. Πάλι όμως έχουμε περιθώριο και θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Να πούμε και 2-3 πράγματα για το, γενικά για το πρωτάθλημα, πώς το είδες, πώς είδες τις ομάδες, πάει, είπαμε, για 3 ταχυτήτων αυτό το πρωτάθλημα, με 2 ομάδες να πρωταγωνιστούν, 6-7. Το πρωτάθλημα να... από την αρχή φάνηκε ότι ήταν 3 ταχυτήτων, το είπαμε και σε άλλες στιγμές, το συζητήσαμε και ξεχωριστά. Σίγουρα η Κοζάνη και τα Καραγιάννη έχουν μια διαφορά από όλες τις άλλες ομάδες. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα γκρουπ 2-3 ομάδων και 4 θα μπορούσα να πω που έχουν μια καλύτερη κατάσταση και υπάρχει και ένα επόμενο γκρουπ το οποίο θα παλέψει για τις 3 θέσεις που ίσως, γιατί βλέπουμε ότι και η Σιάτιστα είναι λίγο δύσκολο να, είμαστε, να βλέπουμε τα πράγματα με την πραγματική εικόνα, δεν υπάρχει, είναι λίγο δύσκολο να σωθεί, οπότε 3 ομάδες θα πέσουν από την κατηγορία μας. Θα παλέψουν για την θέση αυτή, για τις θέσεις αυτές. Είδες Κοζάνη, είδες και ΑΕΠ. 2 λόγια για την Κοζάνη, για την ομάδα, 2 λόγια για την ΑΕΠ, τα φαβορεί, έτσι, για την άνοδο. Εγώ, εντάξει, εγώ θα πω την αλήθεια, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι. Εγώ στεναχωριέμαι όταν μιλάμε για την Κοζάνη και βρίσκεις αυτή την κατηγορία. Δεν της αρμόζει η κατηγορία. Η κατηγορία της Κοζάνης είναι οι μεγαλύτερες κατηγορίες. Είναι η Β, είναι και η Γ' Εθνική. Βέβαια, η Β' Εθνική είναι ένα όνειρο το οποίο το ζούμε όλοι εδώ και πολλά χρόνια. Τελευταία, νομίζω, ακόμα αγωνιζόμουν εγώ πριν 35-36 χρόνια. Είναι άσχημη η κατάσταση. Θέλω να πω ότι επειδή δεν θέλω να κρύβομαι, μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Δεν θέλω να κάνω κριτική. Το πιο εύκολο πράγμα θα ήταν να κάνει κάποιος κριτική στην κατάσταση που βρίσκεται, στην κατηγορία που βρίσκεται η ομάδα. Οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν προσφέρουν. Θα ήταν άδικο και έγκλημα να πούμε εμείς ότι η διοίκηση του κυρίου Αγάπιου Γαβριλίδη δεν προσφέρει. Το θέμα όμως είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια στιγμή όλοι το πόσο μπορεί να προσφέρει ο καθένας. Βλέπουμε, έχουμε παραδείγματα από ομάδες σε κατηγορίες και η Σιάτιστα έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Βγήκε στην επόμενη κατηγορία και δεν καταφέρνει τίποτα. Με το ίδιο υλικό, το οποίο δυστυχώς δεν φτάνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο ποδόσφαιρο, όταν αλλάζεις κατηγορία και από το ερασιτεχνικό πας στο επαγγελματικό, οι συνθήκες αλλάζουν. Αλλάζουν τα πάντα. Όπως είναι η διαφορά της Α' ερασιτεχνικής με τη Β' ερασιτεχνική, εδώ πέρα στο δικό μας τον όμιλο, είναι το ίδιο και η διαφορά της Α' ερασιτεχνικής με τη Γ' εθνική. Δεν μπορείς με το υπάρχον υλικό να κάνεις ούτε πρωταθλητισμό σε καμία περίπτωση, ούτε να καταφέρεις και να μείνεις στην κατηγορία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει και χρήματα, θέλει και καλύτερο προγραμματισμό, θέλει και άλλη κατάσταση. Δεν θέλω να πω ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια πάγια κατάσταση, υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια, το κυριότερο είναι το οικονομικό. Αν μια ομάδα, επειδή εγώ θυμάμαι τα δικά μας τα χρόνια, τα οποία χρόνια ήταν πάρα πολύ καλά, βέβαια ζήσαμε και σε καταστάσεις διαφορετικές, με κόσμο περισσότερο στο γήπεδο, χρειάζονται μεταγραφές. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα υλικό και φέτος, θέλω να το πω κιόλας, φέτος γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά με νέα παιδιά, με δικά μας παιδιά. Αυτό είναι ευχάριστο.
Αλλά ο προπονητής, ο Δημήτρης Επανίδης, είναι ένας καλός προπονητής. Δείχνει καλή εικόνα μέχρι στιγμής, δηλαδή και στις προηγούμενες ομάδες που ήταν καλή εικόνα του. Απλώς φαίνεται ότι σε αυτές τις καταστάσεις κάποια στιγμή θέλει η διοίκηση να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Να πάρει 4 παίκτες ξένους, να τους πληρώσει όλα τα έξοδα. Σε περίπτωση ανώδους μιλάμε τώρα. Γιατί δεν είναι η κατηγορία, δεν είναι η Κοζάνη. Εγώ στεναχωριέμαι όταν βλέπω την Κοζάνη να βρίσκεται και να... Με το δίκαιό τους βέβαια πανηγυρίζουν, κάνουν, αλλά είναι το αυτονόητο είναι να είσαι σε αυτήν την κατηγορία και να μην είσαι νικητής σε κάθε παιχνίδι. Θα ήθελα... Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι η αποδοχή του κόσμου. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι από τον κόσμο. Το πέρασα και θέλω να πω ότι αυτό ήταν μια μεγάλη ευκαιρία τότε, επειδή ξαναζήσαμε αυτή την κατάσταση, να μην νομίζουν οι άνθρωποι της Κοζάνης ότι το ζήσαν μόνο αυτοί με τους εαυτούς τους. Αυτό το πράγμα το ζήσαμε και με την διοίκηση του κυρίου Μπαλτίδη, που για μένα το συγκινούμε κιόλας, γιατί ο άνθρωπος ήταν αγνώσινης, έχει φύγει βέβαια και από τη ζωή. Ήταν η τελευταία ευκαιρία της ομάδος. Δηλαδή, δεν το στήριξε και ο κόσμος και πάλι τότε υπήρχαν, ξέρεις, ότι ακουγόντουσαν πολλά, είναι πόντιος, είναι οτιδήποτε. Ο άνθρωπος ήταν επιχειρηματίας, είχε την οικονομική άνεση, θα μπορούσε να φτάσει στην ομάδα πολύ ψηλά με τον βοηθούσε ο κόσμος. Και ήταν αυτός που έφτασε την ομάδα πιο κοντά από όλους. Και με ένα λάθος, από ένα λάθος έγινε όλοι, γιατί αν εκείνη την... Δεν γινόταν εκείνο το μεγάλο λάθος, η ομάδα ακόμα θα ήταν σε μεγάλες κατηγορίες. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω, δηλαδή, να υπάρχει το Αιγίνιο, να υπάρχει, λέω, ομάδες οι οποίες ήταν, τις βλέπαμε τότε πολύ χαμηλά. Να υπάρχουν, να είναι στη Β' Εθνική και εμείς να παλεύουμε στην Α' Εθνική. Έγινε, βέβαια, ήταν η επόμενη μετά τον Μπαλτίδη διοίκηση, έκανε το μεγάλο λάθος και θέλω να το πω ότι ήταν... μεγάλο έγκλημα, γιατί η επόμενη χρονιά είχε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά παικτών, ίδιας ηλικίας, ίδια από την περιοχή εδώ πέρα, αλλά διώχνοντας τον κορμό, γιατί για μένα και σαν προπονητής αυτό με ενδιαφέρει πάντα και στο Μακεδονικό αυτό το πράγμα έχουμε έναν κορμό 3-4 έμπειρων παικτών και μέσα σε αυτούς πάντα χτίζουμε μια ομάδα, δηλαδή έφυγε ο Αγόρου, έφυγε ο Μαδραβέλης, έφυγε ο Στολτίδης, οι οποίοι στην επόμενη ομάδα θα ήταν ο συνδετικός κρίκος, ο κορμός, αυτός που θα έδινε το παραπάνω βήμα. Για κάποιους λόγους, για κάποια απόφαση του προπονητή, ίσως όλης της διοίκησης. Έγινε ανανέωση, φύγανε αυτά τα 3-4 παιδιά, τα οποία ήταν άξια να συνεχίσουν. Ήταν και σε μια ηλικία που θα μπορούσαν να συνεχίσουν. Και γι' αυτό λέω ότι η μεγάλη ευκαιρία της Κοζάνης ήταν εκείνη η χρονιά. Με την φυγή του κυρίου Μπαλτίδη, και με το που αναλάβανε κάποιοι, όταν φυσιολογικά όταν αναλαμβάνει κάποιος καινούριος, θέλει να δείξει κάτι διαφορετικό. Κάναν το μεγαλύτερο λάθος βέβαια για μένα εκείνη την εποχή. Έζησες, όπως είπες και εσύ, μεγάλες εποχές τότε με την Κοζάνη, μπροστά σε κόσμο 5.000 φύλαθλοι τότε στο γήπεδο, το θυμάμαι γεμάτο, που πράγμα που... 5.000 εισιτήρια, γιατί ο κόσμος έφτανε μέχρι 8.000. Το είχαμε συζητήσει εδώ και με τους παλέμαχους που είχαμε, πράγμα που... Πολύ δύσκολο να το ξαναδούμε στη σημερινή εποχή και σίγουρα δεν φταίει η διοίκηση, οι ομάδες γενικά. Ο κόσμος φαίνεται να έχει γυρίσει την πλάτη στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό. Σίγουρα δεν φταίνει η διοίκηση, αλλά υπάρχει, εντάξει, τα κίνητρα θα πρέπει να υπάρχουν και για τον κόσμο. Αν ο κόσμος, νομίζω ότι και με την υπάρχουσα διοίκηση, με την υπάρχουσα ομάδα, κάποια στιγμή όταν ήταν σε μια κατηγορία καλύτερη είχε κόσμο. Δεν μπορούσαμε να πούμε τότε ότι δεν ερχόταν ο κόσμος, γιατί ήταν παιχνίδια. Θέλω να πω όμως ότι η ιστορία της Κοζάνης είναι βαριά. Είναι μεγάλη. Είναι κάτι που κάποιος που το έχει. Εγώ το έχω ζήσει και είμαι τυχερός. Είμαι περήφανος βέβαια για αυτό το πράγμα, γιατί το έχω ζήσει από τα 14 μου χρόνια. Είχα τέσσερις παλέμαχους της Κοζάνης. Και έπαιξε και με τις τέσσερις τρεις γενιές. Γιατί βρέθηκα σε τρεις δεκαετίες. Βρέθηκα από το 1976 μέχρι και το 1993. Ήμουνα τυχερός. Βέβαια, με βοήθησε πάρα πολύ ο Νίκος Γκουσγκούς. Για μένα είναι δεύτερος πατέρας, είναι δάσκαλος. Τον ακούω, είναι αγνός.
Είναι, αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο, αγαπάει την. Αγαπάει όλους, τους αγαπάει όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσει κακή κουβέντα από τον Νίκο. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς τους τυχερούς που ήμουν κοντά του. Και ακόμα σου λέει, και όταν αναφέρεται στον Τάκη Καρδάκη, είναι ο μικρός. Έχω φτάσει να μην πω την ηλικία και ακόμα με λέει μικρέ. Είναι ευχάριστο αυτό. Εντάξει, είναι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να βοηθήσουμε όλοι. Να βοηθήσουν όλες οι ομάδες. Να υπάρχει ένα γενικό πλάνο να οργανωθούν από πολλές πλευρές. Είναι μεγάλη συζήτηση και θέλει πολλή ώρα συζήτηση. Μίλησες ότι για να γίνει το μεγάλο άλμα πρέπει, δηλαδή έριξες καθαρά στην οικονομική δυνατότητα της σημερινής διοίκησης. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να πλαισιωθεί. Βλέπουμε και στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Όταν θέλουμε να κάνουμε δηλαδή και στη ΓΑΜΑ Εθνική, η Κοζάνη, οποιαδήποτε ομάδα. Θα ήταν άδικο και έγκλημα να πει κάποιος ότι για τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται δεν προσφέρουν. Το ξέρεις πολύ καλά, επειδή ασχολείσαι και διοικητικά και ασχολούνται. Οποιοδήποτε ασχολείται με κάποια ομάδα έχει χάσιμο. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει είτε από τις δουλειές, είτε από την οικογένεια, είτε από το οικονομικό του υστέρημα. Το θέμα είναι όμως ότι να ξέρουμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ας κάνουν και αυτή την κίνηση, την επόμενη κίνηση. Εμείς, επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση με τους παλέμαχους. Θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο καθένας μας που ασχολείται με τον αθλητισμό, ξέρετε πολύ καλά ότι ασχολούμαστε όλοι γιατί είναι το δημοφιλέστερο άθλημα και μέσα σε αυτό έχει την ανάλογη προβολή. Το ότι ακούω εγώ το όνομά μου στην ιστορία της Κοζάνης ή το ακούει ο Κώστας Αγόρη, ο Θόδωρος Μαδραβέλης, ή ο Σωτήρης ο Βλάχος, ή ο Νίκος ο Γκουσμπούνης, αυτό είναι χαρά. Είτε είναι ο πρώτος σε συμμετοχές, είτε ο τελευταίος σε συμμετοχές, χαίρεται που θα ακούσει το όνομά του. Άρα δεν μπορεί κάποιος παλέμαχος να θέλει το κακό της ομάδος που έχει μια μεγάλη ιστορία και να μην θέλει να το. Σίγουρα υπάρχουν. Πιο ψηλότερα είναι η ομάδα, ναι, τόσο καλύτερα ακούγεται και η ιστορία της. Στην Αλφα Εθνική δεν ασχολείται κανένας με την ιστορία της Κοζάνης. Εμένα προσωπικά δεν με συμφέρει αυτό, εντάξει. Αν χαίρομαι και χαίρομαι όταν ακούω, γιατί είναι. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όλα είναι θέμα και προβολής. Παίζει ρόλο και η προβολή, εντάξει. Είμαστε σε μια χώρα που όλοι τους αρέσει η προβολή. Σε όλους. Δεν υπάρχει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να υπάρχει σωστή και ειλικρινή σχέση μεταξύ των παλεμάχων και της σημερινής διοίκησης. Έστω όπως είναι τώρα. Αύριο μεθαύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Δεν σημαίνει ότι εμείς, να σας πω κάτι, ότι δεν έχει κόσμο, ότι δεν υπάρχει αποδοχή από τον κόσμο, δεν νομίζω ότι φταίνει η παλέμαχη. Δεν φταίνει η παλέμαχη. Θα πρέπει να βρει τον τρόπο η διοίκηση, να βρει τον τρόπο πώς θα φέρει τον κόσμο περισσότερο στο γήπεδο, πώς θα έρθει πιο κοντά με τους παλέμαχους, πώς θα έρθει πιο κοντά με όλες τις ομάδες, για να βγάλουν την ομάδα της Κοζάνης. Εγώ χαίρομαι τώρα που ο Φούφας, θα πω και για το Φούφα. Εμείς πάντα όταν παίζαμε Κοζάνη, το Λεμάιδα υπήρχε μια διαμάχη. Ήταν εχθρική, αλλά τελειώντας το παιχνίδι, και ακόμα με τα παιδιά τώρα της Πτολεμαϊδής του Ερδαϊκού, ήμασταν τις καλύτερες. Ό,τι γινόταν μέσα στο γήπεδο ξεχνιόταν έξω. Και οι σχέσεις αυτές υπάρχουν ακόμα. Ο Φούφας. Είχες κάποιες σχέσεις με Τακίδη, κάποιες διαμάχες. Έχω πολύ διαμάχες, αλλά ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Δηλαδή με τον Γιάννη τον Τακίδη, με τον Γιάννη τον Καδηλιώτη, τον οποίο τον σέβομαι και τον εκτιμάω περιόριστα. Πολλούς παίκτες, όλους τους παίκτες δηλαδή αυτούς της Πτολεμαϊδής, και τους εκτιμώ και τους παραδέχομαι. Και χαιρόμουν όταν έπαιζα αντίπαλος μαζί τους. Και τι έλεγες για το Φούφα που ήθελες να πεις. Για το Φούφα θέλω να πω ότι φαίνεται ότι μια διοίκηση η οποία είναι σταθερή έχει μια οικονομική ευχέρεια. Ο κύριος Χάιτας, ο Τάκης, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι έχει μια οικονομική ευχέρεια. Έφτασε την ομάδα, θα τη φτάσει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι πολύ κοντά, είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι και πολύ κοντά στη Β' Εθνική. Αυτό τι σημαίνει όμως, να σας πω κάτι. Άμα πάτε στο γήπεδο, δεν υπάρχουν περισσότερα από 100 άτομα. Δεν έχει αυτό στην ανάλογη που είναι. Γιατί. Σε μιλάω και στο. Ξέρεις γιατί, Γιώργο. Γιατί στο μυαλό όλων πίσω είναι ο Ερδαϊκός. Δεν είναι ο Φούφας. Αν θα μπορούσε τον κύριο Χάιταν να τον. Και το συμβούλιο του, έτσι. Και το συμβούλιο του. Πιστεύω ότι και ο ίδιος να τον πλαισιώσουν άτομα που θα θέλουν να κάνουν τον Ερδαϊκό, τον καλό, τον μεγάλο Ερδαϊκό πάλι. Δεν θα έλεγε όχι ο Χάιτας.
όπως αυτό πρέπει να γίνει και στην Κοζάνη. Δηλαδή, οι ομάδες της περιοχής μας, του νομού, είναι ο Ιορδαϊκός και η Κοζάνη. Δεν είναι ούτε η ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ, η οποία ήταν πάντα στη σκιά της ομάδος μας, εντάξει, και ούτε ο Φούφας ήταν ποτέ πιο πάνω από τον Ιορδαϊκό. Πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Εδώ δείχνει όμως ότι πώς μια ομάδα μπορεί να φτάσει ψηλά όταν έχει οργάνωση. Οργάνωση και αυτό και αξίζουν, καλό, δυνατό συμβούλιο. Αξίζουν τις χαρτίες του συμβούλιο, στον προπονητή, ο οποίος είδα ότι. Και στη δηλώση του, ο Γιάννης Σαμαράς, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος προπονητής, επειδή τον είχαμε αντίπαλο πολλά χρόνια στην κατηγορία μας. Και γενικά έχει μια κατάσταση, μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Και πιστεύω ότι άσχετα με το ατυχές αποτέλεσμα το τελευταίο. Με το μεθαυριανό αναβληθέν. Σύντο ότι θα έχει ρεπό η δεύτερη ομάδα την επόμενη αγωνιστική, θα τη δώσει πάλι ένα περιθώριο 5 βαθμών με καλή επιτυχία. Και αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ χαίρομαι. Άσχετα αν όταν έπαιζα με την Πτολεμαϊδα τρελαινόμουν, γιατί ήθελα να κερδίσει η Κοζάνη και ακόμα τρελαίνομαι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Θα ήταν άδικο να μην πούμε και 2-3 πράγματα για την ΑΕΠ. Έτσι. ΑΕΠ Καραγιάννιον, την ΑΕΠ, που και η ομάδα πήγε στη ΓΑΜΑ Εθνική, έκανε το βήμα της. Πολλοί την είχαν καταδικάσει όταν γνώρισε τον υποβιβασμό και βλέπουμε μια ισχυρή ΑΕΠ. Αυτό και πάλι το... να πάει στα ίσα την άνοδο, έτσι. Όλοι περίμεναν ότι δεν θα έχει τέτοια αντίδραση η ομάδα. Και εμείς προσωπικά, και εγώ προσωπικά έλεγα ότι μετά την ατυχή πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική, ίσως οι άνθρωποι δεν θα είχαν το κουράγιο να συνεχίσουν και να ξανακάνουν. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Νομίζω ότι είναι εξαίρεση αυτό το πράγμα, γιατί βλέπουμε στην προϊστορία όσες ομάδες ανεβήκανε με τον τρόπο που ανέβηκε η ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ. Μια οργανωμένη ομάδα στην Αλφαρσενική, με σωστούς ανθρώπους, με ομάδες που αγαπώ. Και πάνω σε αυτό ήθελα να πω κιόλας συλληπιτήρια για τον κύριο Γιώργο, γιατί ήταν από τα πιο αξιόλογα άτομα, ήταν ένας αγαπητός άνθρωπος και νομίζω ότι όλοι λυπηθήκαμε. Και η ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ είναι μια ομάδα η οποία έχει σταθερότητα και αυτό είναι ευχάριστο. Και δείχνει ότι χτυπάει στα ίσια και ξανά άνοδο και μπορώ να πω ότι οι κινήσεις που έκανε φέτος και το καλοκαίρι αλλά και τώρα, αν τις έκανε στη ΓΑΜΑ Εθνική μπορείς και να μην γνωρίζει τον επιβιβασμό. Αλλά δείχνει ότι χτυπάει στα ίσια την άνοδο. Το πρωτάθλημα δεν κρίθηκε. Ναι. Να επειδή και η Κοζάνη το ξέρει και τα Καραγιάννη. Στο μεταξύ του παιχνίδι θα κρυθεί. Επειδή υπάρχει μια διαφορά με τις άλλες ομάδες, νομίζω ότι είναι 50-50 ακόμα το ποιος θα καταφέρει να ξεφύγει. Και να πούμε ότι έκανες και προπονητής, γιατί πιέζει ο χρόνος, φτάσαμε κάπου εδώ, φτάσαμε και στο τέλος του πρώτου μέρους. Έκανες ΑΕΚ, Βατερό, Ανοκόμη, Ιαννή, Καριοχώρη. Ξέρεις ναι, καμία. Ναι. Αυτές τις ομάδες έχεις κάνει. Και Ιαννή. Ναι, Ιαννή την ανέφερα. Αν σου έλεγα έξω το Μακεδονικό, ποια χρονιά σου έχει μείνει στο μυαλό σαν καλύτερη χρονιά σε αυτές τις ομάδες που προαναφέραμε. Εντάξει, σίγουρα σε κάθε ομάδα είχα πάντα και τις ευχάριστες στιγμές και τις αρνητικές. Δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο να είναι. Η διαφορά είναι ότι γι' αυτό θα πω την Ιαννή, ότι στην Ιαννή πήγα στο δεύτερο γύρο με μια μεγάλη διαφορά που είχε από τους πρώτους στην Β' Ερασιτεχνική και καταφέραμε χωρίς να έχουμε ατυχές αποτέλεσμα, μόνο μια ισοπαλία στο όλο το δεύτερο γύρο, βγήκαμε πρώτοι στο πρώτο. Νομίζω ότι αυτή ήταν η καλή ανάμνηση που είχα. Αλλά δεν ξεχνάω και τις αναμνήσεις καλές που είχα στο Βατερό. Εντάξει, γενικά σε όλες τις ομάδες. Εύχομαι πάντως οι ευχάριστες τιμές του Μακεδονικού να είναι πολύ περισσότερες από όλους. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Τάκης ο Καραθανάσης. Θυμηθήκαμε λίγο τα παλιά, είπαμε και για τα καινούργια, είπαμε για την Κοζάνη, είπαμε για την ΑΕΠ και μια που αναφέραμε για την Κοζάνη και είπαμε και για την διοίκηση του Αγάπη ο Γαβριλίδη. Θέλω να πω δύο πράγματα. Αυτοί που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, έχουμε μια αντιπαλότητα μόνο για 90 λεπτά. Είμαστε σε μια πόλη πολύ μικρή, όλοι γνωριζόμαστε, όλοι έχουμε τις σχέσεις μας και έτσι να παραμείνουν φιλικές και η αντιπαλότητα να είναι μόνο στα 90 λεπτά. Εδώ θέλω να πω και για τον Αγάπιο, τον Γαβριλίδη. Την Πέμπτη θα έχει μια δοκιμασία, ξέρει αυτός, και να ευχηθούμε να είναι μόνο μια δοκιμασία. Είπαμε, προέχει ο άνθρωπος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί.